Θα κάνουμε μια στάση στο θέμα των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά τη Τουρκία, καθώ δημοσιεύματα διεθνών πρακτορείων έρχονται να συνδέσουν την προσπάθεια τη Λευκοσία με την προσπάθεια των Βρυξελών για ανανέωση κυρώσεων εναντίον Ρώσων. Σε ό,τι αφορά το θέμα τη προσάρτηση τη Κρυμαία, θα πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στον πολιτικό μα συντάκτη, τον Χρήστο των Χαραλάμπου. Έχει ενδιαφέρον ρεπορτάζ για μα. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλου. Πρόκειται για δημοσίευμα του Reuters. Ισχυρίζεται επικαλούμενο ανώνυμες δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων ότι η Λευκοσία δεν συνενεί σε ένταξη νέων ονομάτων στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας ως αντίδραση εν για το γεγονός πως ακόμη δεν υιοθετήθηκαν περιοριστικά μέτρα κατά της Τουρκίας ως είναι βεβαίως και η πολιτική απόφαση των Βρυξελών. Στο ίδιο δημοσίευμα φιλοξενείται και δήλωση διάψευση από τον εκπρόσωπο Δήμπου του Υπουργείου Εξωτερικών Δημήτρη Σαμουήλ, που λέγει ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι η Λευκοσία Μελετά τα ονόματα που προτάθηκαν. Συνεπώ, τι είναι αυτό που ισχύει, Χριστό. Η αλήθεια, Νέστορα, κυρίε και κύριοι, είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, ναι, μεν η Λευκοσία όντω μελετά τα ονόματα, αλλά καθόλου συγκυριακά εκδηλώνεται μία, α μου επιτραπεί ο όρος κολυσιεργία η οποία είναι εν μέρη δικαιολογημένη. Στου διπλωματικού κύκλου είναι πέραν από σαφέ ότι το σχετικό δημοσίευμα μάλλον αποσκοπεί στο να ασκήσει πίεση στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ομοίω όμω και η στάση τη Λευκοσία αποτελεί ένδειξη τεντώματο του Σχοινιού σε μια χρονική συγκυρία που η Τουρκία κλιμακώνει επικίνδυνα την κρίση με τη γεώτρηση στο οικόπεδο 8 και το τεντώνει για δεύτερη φορά αφού προηγήθηκε η απειλή Χριστοδουλίδη για άσκηση βέτο, αν δεν επισπευστεί η διαδικασία υιοθέτηση κυρώσεων κατανομικών και φυσικών προσώπων που ασχολούνται με τι παράνομε τουρκικέ γεωτρήσει. Δείχνει δηλαδή η δημοκρατία να σηκώνει το γάντι και να ξεκαθαρίζει, ότι, να ξεκαθαρίζει με συγχωρείτε, ότι δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη στου κόλπου των Βρυξελών όταν η ίδια για τα εθνικά ζητήματα δεν παίρνει αυτό που δικαιούται βεβαίως κάπου στην εξίσωση της Λευκοσίας πρέπει να παίζει ρόλο και το γεγονός πως οι, οι κυρώσεις κυρώσει που ζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούν στη Ρωσία, έτσι Χριστό. Ναι, κοιτάξτε, ο παράγοντας Ρωσία είναι εξαιρετικά σημαντικός στην Ανατολική Μεσόγεια. Η Τουρκία άλλωστε επιχειρεί να εκμεύσει τη στήριξη της Μόσχας. Μόλις προχθές ο Τσαβούσογλου εισηγεί το από το πουθενά. Συνεργασία Άγκυρας Μόσχας για τα αποθέματα υδρογοναθράκων γύρω από την Κύπρο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η Λευκοσία ούσα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, από την οποία ζητά μάλιστα στήριξη, ισορροπεί επικίνδυνα σε ένα παιχνίδι με αρκετά ρίσκα. Έχοντα την εικόνα που μόλι σα περιέγραψα, βάλτε στην εξίσωση και το εξή. Επίκειται τι επόμενε εβδομάδε κάθοδο στην Κύπρο του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σερκέι Λαυρόφ. Ενώ Μάιο μήνα θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Μόσχα ο Πρόεδρο τη Δημοκρατία. Είναι λοιπόν ένα ενδιαφέρον puzzle το οποίο βεβαίως και θα παρακολουθούμε καθημερινά. Προφανώς, Χρήστο Χαραλάπους, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.